Φίλες και φίλοι, το Michi Show είναι και πάλι εδώ, πιστός στο καθημερινό του ραντεβού στις 9 παρα 20 μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Τι θα δούμε σήμερα, Κώστα Καραμαλή? Θα δούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Και αυτό δεν είναι υπόσχεση, αλλά δέσμευση. Γιατί το Michi Show και το πιτόγυρό μας το θέλουμε με πάντα και απ' όλα. Σωστά, Αγγελική Νικολούλη? Ακριβώς, Κώστα μου. Βλέπουμε όλοι, Αγγελική Νικολούλη και Michi Show. Για να μην χανόμαστε και μετά μας συγχάει ο Δήμος ο Βρίκιος. Είναι αυτά που λες, παστρικιά, Θες να φορτώσει ο Βρίκιος και να κάνει όλα λίμπα εδώ μέσα? Δες αρέσει που έχω σπάσει το ατομικό μου ρεκόρ και δεν έχω πινελικώσει την Χατζηβασιλείου και το Σπύρο Λάμπρου εδώ και 36 δευτερόλεπτα, Μπαρμπαμίτσο, δώσ' μου ένα βόλο και πάρε μου το σβόλο. Ξεκίνα λοιπόν την εκπομπή πριν μου ανάψουν τα λαμπάκια και αρχίσω να σολάρω πάλι. Η συνεδρίαση της Βουλής ήταν για μία ακόμη φορά επεισοδιακή, καθώς η πρόεδρος Τασία Χριστοδηλοπούλου ήταν ασυγκράτητη. Άρχεται η συνεδρίαση. Η κυρία Άννα Καραμαλή έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία πρόεδρε. Τι νοσείς εσύ, πουλάκι μου? Ορίστε. Λέω, έχεις κλείσει τραπέζι ή περιμένεις παρέα? Δεν σας καταλαβαίνω. Ναι, πρώτα ντύνεσαι, λες και πας στο ρέμα να τραγουδήσεις το τσικουλάτε και μετά δεν με καταλαβαίνεις. Σας παρακαλώ πολύ, κυρία Χριστοδουλοπούλου. Δεν πας στο γέρο διάλογο που θα με παρακαλέσεις κιόλας? Συγγνώμη, την ακούσατε? Μου είπε να πάω στο διάλογο. Κυρία Καραμαλή, σας παρακαλώ, μην προσπαθείτε ασκόπως να δημιουργήσετε εντυπώσεις με ψευδείς κατηγορίες. Δεν με διαλοστήλατε λίγο πριν. Εγώ εσάς ποτέ, αφού σας θεωρώ μία από τις πιο σεμνές και σοβαρές παρουσίες στη Βουλή. Καλά, τέλος πάντων, μπορεί να παράκουσα. Φυσικά και παράκουσατε. Τσόκαρα. Να, τώρα δεν με ξαναβρίσατε. Εγώ εσάς, μα σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ πολύ. Μα δεν με είπατε τσόκαρο. Κυρία Καραμαλή, με προσβάλλετε αυτή τη στιγμή. Αφισβητείτε την εκτίμηση που σας έχω επειδή ακούσατε κάτι που είπε κάποιος άξεστος. Τι να πω, συγγνώμη κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, θα παράκουσα μάλλον. Εκτός από λατέρνες και κουφάλογο. Ορίστε, σε τσάκωσα τώρα, σε τσάκωσα. Και σε είδα τώρα που με έβρισε, σε είδα. Κυρία Καραμαλή, ηρεμήστε. Δεν ρωτάτε τον κύριο Άδωνη, μήπως του έχουν ξεμείνει τίποτα φάρμακα της Νοβάρτης για τις παρεστήσεις, Συγγνώμη, δεν με είπες λατέρνα και κουτσάλογο. Κουφάλογο εννοείς? Ναι, αυτό. Όχι ποτέ. Ελάτε, αξιότιμη κυρία Καραμαλή μου, ξεκινήστε την ομιλία σας. Ξεκινήστε την ομιλία σας. Ορίστε. Κυρίες και κύριοι. Τσα. Μίλησα. Δεν μίλησα. Έλεγα λοιπόν ότι η κυβέρνηση... Δεν πας στα δ***α μας, θα σε κάνει τσουρέγια με την κυβέρνηση. Αυτό ήτανε. Τώρα τα άκουσα όλα. Κυρία Καραμαλή, ηρεμήστε. Δεν μπορείτε να διασύρετε άλλο το Προεδρείο. Έχει και η ανοχή τα όρια της. Παρακαλώ να κατεβείτε πάρα αυτά από το βήμα. Σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Μαμούνια. Άντε στο γύρο διάλογο τώρα, άντε. Ορίστε, με βρίσατε πάλι. Τι είναι αυτά τα πράγματα, σας παρακαλώ πολύ. Ναι, μας έπεισες πάλι. Λοιπόν, να αποσέρδει. Έλα, πήγε. Άντε, τον μπούλο. Να αποσέρδει στο βήμα ο κύριος Χατζής. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλώς το κοντά. Ναι, δεν μου λες. Ρε παιδί μου, σας έκοψαν το νεράκι στο σπίτι? Όχι, έχουμε κανονικά. Δεν πας να ρίξεις τότε λίγη σαπουνάδα να ξυστείς, να ξαλαφρώσεις που είσαι σαν τον κόλο της μαϊμούς και τον εαυτό στον καθρέφτη? Με έβρισε και εμένα! Δεν πας στο διάλογο, χοντρο και εσύ ψεύτη. Πότε σε έβρισα εγώ, τι σε είπα? Τώρα δεν με έστειλε στο διάλο! Τώρα ναι, εσύ όμως παραπορέθηκες πριν. Θα σας καταγγείλω! Ναι, να τα πεις όλα στον πρόεδρο της Βουλής να με κάνει τα. Καλά, ξέχασα, εγώ είμαι πρόεδρο. Τι λέω? Αυτό είναι το ήθος αριστεράς! Κύριε Χατζή. Λοιπόν, συνεχίστε παρακαλώ και μη συκοφαντείτε το Προεδρείο που σας εκτιμά τα μάλα. Τέλος πάντων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Άντε στο γύρο αρκουδιάρη. Την ακούσατε, με έβρισε. Αρκετά, κύριε Χατζή, το έχετε παραξηλώσει. Φρουρά, ελάτε. Λοιπόν, πείτε στη φρουρά που σας είπα να πάτε. Στο διάλο. Ωραία, μην σας κατάμε λοιπόν άλλο. Άντε, καλό δρόμο.
Στο μεταξύ, ο Άρης Πορτοσάλτε τα έβαζε με τους επαγγελματίες επιδοματούχους. Φίλες και φίλοι, είμαστε σήμερα εδώ με τον Άρη Πορτοσάλτε και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου για να συζητήσουμε ένα φλέγον θέμα. Θεία μου, διαμαρτύρομαι εντόνως. Γιατί, Μπάμπης? Γιατί για να κάνει τις 17 εκπομπές στο Τούρκος έχουμε ξεμείνει από στούντιο. Για να χωρέσουν 3 άτομα στο στούντιο των ειδήσεων, ο τρίτος πρέπει να είναι πιο αδύνατος και από τον Ζουρπέγκο. Ακριβώς. Ο σταθμός, Θεία μου, μια μέρα έχει χάσει την ταυτότητά του. Παλιά φαίναμε και την πάπια μαζί μας, γιατί δεν προλαβαίναμε να βγούμε από το στούντιο ούτε για κατούριμα. Και τώρα, για να πει δύο κουβέντες για τους ανίκανους κυθήνες που μας κυβερνούν, πρέπει να δηλώσει συμμετοχή στο Power of Love και να βγει ραντεβού με τη 19χρονη τα τελευταία 15 χρόνια Αθηνά Χρυσαντίδου. Κύριε, αφήσουμε αυτά και ας περάσουμε στο θέμα μας. Άρη, εισήγαγες πριν λίγες μέρες έναν νέο όρο στην πολιτική και οικονομική ζωή του τόπου. Τον όρο επιδοματούχη. Θέλεις να μας πεις ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί, οι Σιά μου, που αντί να στρώσουν τον κόλο τους να δουλέψουν, παίρνουν αριστερό επίδομα κνησμού, επειδή το έχουν ματώσει από το ξύσιμο. Μάρη μου, είναι πολλά τα 200 ευρώ. Σιά μου, θα ρω ότι με κοροϊδεύεις. Ξέρεις τι μπορεί να κάνεις με 200 ευρώ? Τι μπορείς να κάνεις? Να ζήσεις πιο κλειδάτα και από τις Καρντάσια. Ναι. Το πρωί τι θες για να φας? Τι θες? Μια τυρόπιτα. Πώς το κάνει μια τυρόπιτα? 1:30 και δεν ξεχνάμε να ζητάμε από το τεμπελόσκυλο τον τυροπιτά να μας κόβει απόδειξη. Το μεσημέρι με μια μερίδα γεμιστά. Δεν χορταίνεις? Μόνο χορταίνεις. Αν είναι μπαμπάτσικες οι ντομάτες, δίνεις και στο κοπρόσκυλο τον τυροπιτά τη μία. Βέβαια. Πόσο κάνει η μερίδα? 3:20. Και αν είναι και λίγο μουχλιασμένη η ντομάτα για να σου προσφέρει και ενσωματωμένο ροκφόρ, τη βρίσκει στα 2:20. Σύνολο 3:50 δηλαδή. Ναι. Και μια σαλάτα από εκεί το βράδυ για να συμπληρώσει το λουκούλιο γεύμα. Πόσο κάνει? 1:50 το πολύ. Αν και κανονικά θα έπρεπε να βγουν στους αγρούς να βοσκήσουν οι αργόσκολοι κυφήνες, να μιλήσουν στη μητρική τους γλώσσα με τα αδέρφια τους στα μοσχάρια. Σύνολο 5 ευρώ τη μέρα, δηλαδή το μήνα 150 ευρώ. Και τους μένουν και άλλα 50 να τα φάνε στην Πάολα. Μάρη μου, συγγνώμη, αλλά δεν έχουν άλλα έξοδα οι άνθρωποι? Δεν θα μένουν σε κάποιο σπίτι? Μια αμσία μου, έλεος πια με αυτές τις ιδεολειψίες της αιμονικής αριστεράς. Γιατί δηλαδή πρέπει Σόνι και Ντέ να μένουν σε σπίτι, Και πού να μένουν δηλαδή οι άνθρωποι? Σε πιθάρι, σαν το Διογέννη το γενικό. Ούτε ένφια θα πληρώνουν τα κοπρόσκυλα και θα βλέπουν και κάθε βράδυ τη μικρή Άρκτο και τον Ορίωνα. Τι άλλο θέλουν δηλαδή? Μήπως θέλουν απλώς μια δουλειά? Μήπως δεν βρίσκουν? Σιά μου, λυπάμαι που στο λέω, αλλά έχεις γίνει χειρότερη και από τώρα αυτιά. Ποιο να αυτιά? Αν είχε τρίχες τα αυτιά και δασίτριχο στένο σαν του Αριδά, θα ορκιζόμουν ότι είναι ο Βαξεβάνης. Ξέρεις πόσα επαγγέλματα χάνονται γιατί οι αργόσκολοι λιπόψυχοι θέλουν να γίνουν μόνο διευθυντές? Τι θα μπορούσε να γίνει κάποιος άνεργος δηλαδή? Να γίνει κανοτής. Χαμάλης. Καπνόδο καθαριστής. Σαλεπιτής. Λατανατζής. Νερουλάς. Κουγιάτης. Ζευγάς. Λούστρος. Πεταλωτής. 50 σου είπαμε, χρυσή μου. Ας διαλέξουν ένα τα κοπρόσκυλα. Έχει δίκιο, Μπάμπη. Έχει δίκιο ο μια Άρη. Την ίδια ώρα, Τάκη Τσουκαλάς και Κώστα Ζουράρης ένωναν τις δυνάμεις τους σε μια εκπομπή που έγραψε ιστορία. Φιλαράκια, σήμερα η εκπομπή αλλάζει. Λοιπόν, έφερα δίπλα μου το Σάψαλο, το Ζουρλάλι, να κάνουμε πολιτική εκπομπή παρέμβασης σαν του Ντερμπεντερί. Χαίρε και χαριτωμένε φραπομαλιά Τάκη, τα μέζεά μου κυματίζουν με σύστια προς τιμήν σου. Ζουρλάλι, στον Τάκη θα μιλάς ρωμαϊκά, γιατί μέχρι να κάνω download τη μετάφραση από τα ιερογλυφικά θα έχει τελειώσει η εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μπιδενό που σ**α για σήμερα. Από μπρος. Καλησπέρα, σύντροφοι. Άκης εδώ από Κορυδαλό. Έλα ρε, φιλαράκο. Τάκη, θέλω να κάνω μια σοβαρή καταγγελία. Κάντε να ρε, φιλαράκο, σ' ακούμε. Έμαθα ότι στο κελί 33 είναι τρεις κρατούμενοι και όλη μέρα λένε συνθήματα για το Βάζελο. Τι συνθήματα δηλαδή? 1, 2, 3, survivor. Ωραία, και τι να κάνω εγώ ρε, φιλαράκο, τώρα? Να στείλεις μια δημιουργία οπαδούς να μπουν στο Κορυδαλό να επιβάλλουν την τάξη. Και βγαίνοντας, να θυμάστε ότι είναι και ένας ασπρομάλης, όμορφος κύριος μέσα, πολύ γοητευτικός, πασοξής, που είναι Ολυμπιακός δαμένος. Αν θέλετε, να το πάρει γι' αυτό μαζί σας. Θα του κάνω μεγάλο έτσι, ψυχικό. Άντε, για! Ρε κάκιο, Ζάκο. Νόμιζες ότι δεν θα σε καταλάβαινα? Δεύτε, λάβετε τα μέζεά μου να τα κλωσίσεις, κινούρι, κίνεδε του σοσιαλισμού. Άντε, για και εσύ, ρε, Ζουλάρη. Ρε,
Σε ποια ομάδα παίζει αυτός ο καινούρης? Όχι, δεν αντελήφθης το πνεύμα εμού του ιδίου. Τι νόση είναι αυτός? Ποιος? Ο ιδίος που είπες. Σύντροφε Τάκη, συνελώντη υπήν, το ανώτατο τμήμα του εγκεφαλικού σου συστήματος είναι πιο άδειο και από το στήθος της Κατερίνας καινούριου, εάν βγάλεις τη σιλικόνη. Άντε, για, άντε! Εσύ. Αυτή να είναι την καινούργια, την ξέρω. Έπαιζε 5 χρόνια στην Τζένση. Τι ακούνε τα ότα μου, σποδοπύλα βρετάκι. Αυτός που λέγεις δεν είναι η καινούργιου, αλλά ο Λαμπριάκος. Και εγώ τι σου είπα, ρε τριμά. Αν δεις την καινούργιου χωρίς τα φίλτρα, ίδιος ο Λαμπριάκος είναι. Λοιπόν, έλα πάμε στο μεθεπόμενο. Έλα, ο μπρος. Ναι, γεια σας παιδιά, Λέκος από Μαξίμου. Έλα ρε φιλαράκος, ακούμε. Μια παραγγελία θέλω να κάνω. Ποιος είπε? Μια σκάφη φραπέ και ένα κόντιο του άλματος επί κοντό για καλαμάκι θα ήθελα, κύριε Τάκη, και αν γίνεται να συντομεύετε, γιατί έχουμε υπουργικό συμβούλιο για να δούμε την Μπαρσελόνα απόψη. Άντε για, άντε για! Ζουρλάλη, σολάρε ρε. Έλα. Τι είπε ο σκοραμής κόπριος λέχριος, πάρε φόρα και όδευε εις τα καρμπανελίκια μου όπως τα αερίσεις. Άσε, μεταφράζω εγώ. Είχα 20 στο άγνωστο βρίσιμο στα αρχεία. Λοιπόν, τι είπες ρε πινέ, γα***στα, πάρε φόρα και λέω να μου κλάσεις τα καλαμπαλίκια να στώσεις χαρακτήρα, ε! Καλά, δεν τα καθηγητά. Έβγε, χαρδοπίλιφε φραμπομαλιά. Πού, τσα, το βλέπα. Και ενώ Τάκης και Ζουράρης έδιναν ρεπτά, πίσω από τις κάμερες του Mickey Show, κάποιοι είχαν δακρύσει. Από τα γέννα. Βόδια, ξεκαπίστωτα. Τάκη, μην βρίζεις, ρε, Τάκη. Τον μπέρδεψα. Ο Παύλη, πάνε! Από εκεί θα σκάσω, Μίτη. Άκουσες, Ζουράρη, θα σε άκουσε, ρε, Μαγκάκο, πού είσαι, απ' τη Λαμία. Πάμε, έλα, μόνο. Τσα! Το βλέπω. Γελάς, ρε, πάμε. Μητέρα Πινέζα. Έλα, ρε! Γιατί, ρε, καλά το πει. Τι, μόλι κι εσύ. Φίλε, φίλε, μαγκή συγκολοκύρωση. Με πήρανε πίσω, ρε. Θα πάρω ένα, ναι. 5-5 λοιπόν, πολύ ωραία. 5 ΠΑΟΚ, 4 ΠΑΟΚ, δεν το κατάφερε το Μάσε. Το έβριξε φίλε και φίλοι ΠΑΟΚ. Είναι τρομερό. Τσαπανίσκε. Ο Ντέιβιντ Κόπεφ, φίλε και φίλοι, στο δικό πανοράμα. Πού πήγε, ρε μαλέ. Ξαφνικά με λέω. Καλά. Δεν το ωραίο. Εντάξει. Αλλά δεν πιστάζει. Έλα. Είναι η καλύτερη του φίλες και φίλοι τα σκέτς του Βαγγέλη με τρίγωνα πανοράματος. Φίλες και φίλοι, να τελειώνουμε. Ασφίας πάω, κόσο. Γίνεσαι καρέκλα, ρε. Πάω 3 και δεν προλαβαίνει τώρα. Αναγκαστικά, φίλες και φίλοι. Είσαι ελπίδα. Ha 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 ha!